Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μία διαφορετική εκπομπή από την τηλεόραση του Volcano TV και την εκπομπή Ευζήν θα σας παρουσιάσουμε σήμερα. Πριν όμως ξεκινήσω να πω ότι την εκπομπή μας πλαισιώνουν το μεσητικό γραφείο AGL Ρολογάς Real Estate στο εμπορικό κέντρο του Καρτεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-025-122 και το Sweet Con και ο Ερωτόκριτο στο εμπορικό κέντρο του Καρτεράδου με τηλέφωνο επικοινωνίας το 2286-036-438. Διαφορετικό το σκηνικό μας σήμερα, φίλες και φίλοι. Διαφορετικό, βρισκόμαστε στο ραδιόφωνο του 106,4. Θα σας πω το λόγο. Θα σας παρουσιάσω τον καλεσμένο μου. Ένας καλεσμένος που τον εκτιμώ ιδιαίτερα, που στάθηκε και στέκεται δίπλα μου. Τι να πω. Η φωνή της ενημέρωσης, μια δυνατή παρουσία πολλά χρόνια και στο ραδιόφωνο αλλά και στην τηλεόραση. Δεν μασάει τα λόγια του, το ξέρουμε, ούτε τις λέξεις και φυσικά τα λέει και έξω από τα δόντια όταν και εφόσον χρειαστεί. Δημοσιογράφος, σχολιαστής αλλά και δάσκαλος. Δάσκαλος τον έχω πει, τον λέω και θα τον λέω, γιατί όπως είπα μαζί του ξεκίνησα τα πρώτα μου βήματα εδώ από το ραδιόφωνο του 106,4 και φυσικά μιλάω για τον κύριο Δημήτρη Πράσο. Δάσκαλε, καλησπέρα. Ας να αφήσουμε το δάσκαλο. Καλησπέρα Μαρία, καλησπέρα και χαίρομαι ιδιαίτερα για την ανέλυξή σου και χαίρομαι και για το ταλέντο σου, το οποίο διέγνωσα μετά από κάποιο διάστημα που βρεθήκαμε μαζί και βρεθήκαμε αρκετό καιρό. Τώρα με ζόρισες λίγο πολύ για να κάνουμε αυτή τη συνέντευξη. Οπότε... Ναι, οφείλω να το πω ότι σας παιδεύω εδώ και 2 μήνες, μπορεί και παραπάνω, για αυτή τη συνέντευξη. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν μου χαλάσατε τα αποδεχτήκα πια. Δεν ήθελα να το ακούω κάθε μέρα. Λοιπόν, σ' ακούω. Ελπίζω σήμερα λοιπόν με αυτή τη συνέντευξη να δείξουμε το ανθρώπινο, να πω, να δείξουμε τον κύριο Δημήτρη Πράσο έτσι όπως τον έχω ζήσει εγώ και έτσι όπως τον έχω γνωρίσει εγώ. Mm-hmm. Αλλά θα ξεκινήσω με τα επαγγελματικά. Μετράτε λοιπόν πολλά χρόνια υπηρεσία σε δάσκαλες στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση και τελικά ποιο είναι αυτό το μυστικό επιβίωσης σε όλο αυτό το δύσβατο κομμάτι που λέγεται δημοσιογραφία. Δύσβατο. Δύσβατο είναι. Γιατί δέχεσαι πολλά πράγματα, αλλά προτιμώ να σου πω ότι εγώ τη δημοσιογραφία δεν την ξεκίνησα ως δημοσιογραφία, την ξεκίνησα ως ένας μαθητής που έγραφε καλές εκθέσεις. Mm-hmm. Δεν υπάρχει έκθεση που να έχει πάρει κάτω από 18, οι περισσότερες έχουν πάρει 20. Μπράβο, δάσκαλε. Λοιπόν, την πούμε δημοσιογραφία την ξεκίνησα το 1985 σε ένα φανζίνε έντυπο. Mm-hmm. Φανζίν σημαίνει ένα έντυπο χωρίς εκδοτικό ύπο, το οποίο το βγάζει μια ομάδα ανθρώπων. Και εκεί που όλοι γράφανε για μια κατάληψη που είχαμε κάνει στη σχολή που σπούδαζα, εγώ έγραφα κριτικές βιβλίων. Okay. Κάτω από τη ρόδα, Γλάρος Ιωνάθαν. Σου συνιστώ κάποια στιγμή το Γλάρο Ιωνάθαν, μια και κάνεις αυτή την όμορφη θεατρική δουλειά, να τη δεις και να δεις πώς θα τη διασκευάσεις. Το άρωμα του Ζίσκιν. 3 τέφη βγάλαμε, μετά πήγα στο ράδιο Ουτοπία, δεν έκατσα εκεί πέρα και μετά ήρθα στη Σαντορίνη και ξεκίνησα τη δημοσιογραφία. Η δημοσιογραφία δεν είναι απλό επάγγελμα. Πολλοί τη βλέπουν ως πολύ απλή. Ναι. Σου λένε λες ό,τι θέλεις, κάνεις ό,τι θέλεις κτλ. Δεν είναι έτσι. Mm-hmm. Βρίσκεσαι πάντα σε μια κατάσταση που πρέπει ή να διαβάζεις πολλές ώρες την ημέρα, ή να είσαι σε μια μόνιμη κατάσταση με την αδρεναλίνη σου στο μέγιστο. Δηλαδή να λες τώρα αυτό που θα πω, ναι, θα το ακούσουν κάποιοι άνθρωποι. Δεκάδες, εκατοντάδες, χιλιάδες, ναι, τώρα σε αυτό το σταθμό μας ακούνε χιλιάδες. Mm-hmm. Οπότε λες τι πρέπει να πω, πώς πρέπει να το πω, πώς πρέπει να δώσω το παράδειγμα. Μικρή κοινωνία η Σαντορίνη μας, μια κλίμακα. Δεν είναι μικρή κοινωνία, είμαστε σε όλες τις Κυκλάδες τώρα. Καμιά φορά δάσκαλε κλειστά στόματα και κάποιες φορές και κλειστά τα μάτια. Είναι δύσκολο για έναν δημοσιογράφο, τουλάχιστον για εσάς έτσι που μιλάμε για εσάς, να καταφέρει να ακουστεί. Όχι. Δύσκολο είναι να καταφέρει να γίνει πιστευτός και να καταφέρει να πείσει τους άλλους ότι αυτό που λέει το έχει διασταυρώσει από 3 ανεξάρτητες πηγές, γιατί η δημοσιογραφία έχει 3 αρχές. Ναι. Πρώτον είναι τα 5W, δεύτερον είναι 100 πρώτες λέξεις και τρίτον είναι η διασταύρωση από πηγές.
Αυτά λοιπόν πρέπει να τα διασταυρώνεις όταν κάνεις έτσι, ρεπορτάζ. Ρεπορτάζ πολιτικό, κοινωνικό ή οτιδήποτε άλλο. Το να γίνεις πιστευτός εξαρτάται από την διάθεση του κόσμου πρώτα απ' όλα, από την πολιτικο-ιδεολογική του αντίληψη και τρίτον από το αν μετά σε ψάξει και σε βρει σκάρτο, να μην σε βρει σκάρτο πουθενά. Να μην σε βρει, μάλιστα. Για σας λοιπόν, δάσκαλε, η δημοσιογραφία είναι λειτουργήμα, κατάθεση ψυχής, αναζήτηση ειδήσεων ή ένας τρόπος να ανακαλύπτετε τις δικές σας εσωτερικές δυνάμεις? Με μπέρδεψες απολύτως. Τίποτα απ' όλα. Τίποτα. Τίποτα απ' όλα. Είναι μια δουλειά που επέλεξα να την κάνω από πολύ νωρίς στη ζωή μου, γι' αυτό σου είπα ότι έγραφα σε φανζίν έντυπο. Μια δουλειά που θέλω να την κάνω, μια δουλειά η οποία μου προϋποθέτει κάποιες αντιλήψεις βασικές. Δηλαδή, το να μην πω κάτι που δεν το έχω διασταυρώσει επαρκώς στον κόσμο. Βέβαια, κάποια στιγμή θα κάνεις και το λάθος. Ναι. Δηλαδή, θα πάρεις μια αξιόπιστη υποτίθεται πηγή, θα βγάλεις ένα θέμα και μετά μπορεί να μην σου βγει. Εμένα δεν μου έχει τύχει παρά μια φορά ή δύο φορές σε όλη μου την ιστορία των 24 χρόνων στη δημοσιογραφία, την επαγγελματική δημοσιογραφία, ναι, ναι, ναι. Και το είπα πάντα δημοσιογραφούσα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι σημαίνει να πεις κάποια πράγματα, γιατί πολλές φορές ένιωθα και το έκανα κάποιες φορές την ανάγκη να φύγω από κάπου. Ναι. Γιατί δεν έλεγα την άποψή μου. Γιατί υπάρχει υπάρχει διαφορά στην δημοσιογραφία. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου περισσότερο της ανάλυσης πεπραγμένων και γεγονότων και λιγότερο του ρεπορτάζ. Παρά το γεγονός ότι τον εικονολήπτη μας που έχουμε αυτή τη στιγμή τον έχω καταταλαιπωρήσει. Όλοι μας. Τον έχω καταταλαιπωρήσει να κάνει με τα ρεπορτάζ. Παρά το γεγονός ότι πάντα έκανα ρεπορτάζ, έλεγα ότι ο γραπτός λόγος είναι αυτός που μένει. Και με τον γραπτό λόγο έχω μια ιδιαίτερη, αν θέλεις, σχέση, η οποία ξεκίνησε από πολύ νωρίς στη ζωή μου. Δηλαδή, και από τις εκθέσεις που μας είπατε. Ναι, έγραφα εκθέσεις 10 σελίδων. Τη στιγμή που οι συμμαθητές μου έγραφαν το πολύ 2 σελίδες. Γι' αυτό έπαιρνα 20 άρια. Αυτό. Είναι το χάρισμά σας. Δεν ήταν χάρισμα. Απλά βαριόντουσαν οι καθηγητές να το διαβάσουν. Να διαβάζει 10 σελίδες έκθεση και με τον κακό μου γραφικό χαρακτήρα σου λέει κάτι γράφει αυτός. Άστο. Να πάει. Ναι. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένας δημοσιογράφος, δάσκαλε, μέχρι να βγει η αλήθεια στο φως? Γιατί πολλά ακούμε, πολλά γίνονται. Κοίταξε. Ο καθένας μας έχει μια διαφορετική οπτική της αλήθειας. Έτσι, αν γράψεις 66 και βλέπεις από μια πλευρά, βλέπεις 66. Αν βλέπεις από άλλη πλευρά, βλέπεις 99. Σωστά. Οπότε, η αναζήτηση της αλήθειας δεν είναι κάτι μεταφυσικό. Είναι αυτό που σου είπα στην αρχή. Δηλαδή, να έχεις τα 5W, δηλαδή, τα 5W τι είναι? Είναι, what, τι συνέβη? Where, πού συνέβη, when, πότε συνέβη, how και πώς συνέβη και who ή why, δηλαδή ποιος το έκανε, γιατί το έκανε. Αυτά λοιπόν είναι τα βασικά στοιχεία της δημοσιογραφίας. Μετά να προσπαθήσεις, γιατί σου είπα, Μαρία, ότι από την αρχή ότι ο γραπτός λόγος εμένα ήταν η μεγάλη μου έφεση και είναι ακόμα και παραμένει ακόμα, γι' αυτό και κάνω και αρκετές έρευνες για τη Σαντορίνη, τις προσεχείς μέρες θα δημοσιευτεί μια ακόμα, να δούμε τελικά πώς θα κάνουμε δημοσιογραφία χωρίς να κάνουμε δημοσιογραφία. Πιστεύω σε αυτό που έλεγε ο Χατζηδάκης, ο Μάνος Χατζηδάκης, έτσι, όχι ο υπουργός τώρα, που έλεγε ότι εγώ δεν διαβάζω ειδήσεις. Ναι. Προτιμώ να διαβάζω ιστορία αργότερα. Και εγώ γράφω ειδήσεις. Ναι. Και εγώ ψάχνω για ειδήσεις. Αλλά θέλω να κάνω και κάτι για την ιστορία αργότερα. Δηλαδή, για την ιστορία, όχι ότι έχω καμιά υπερφύελη τάση ή τακτική. Να αφήσω κάποια πράγματα και νομίζω ότι έχω αφήσει ήδη. Ναι. Δημοσιεύονται σε 2 βιβλία 2 ερευνές μου. Mm-hmm. Σε λίγο θα δημοσιευτεί και μια τρίτη ερευνά μου σε βιβλίο. Γιατί λέω για τη Σαντορίνη πάντα. Mm-hmm. Για τη Σαντορίνη πάντα.
στην οποία ζω 24 χρόνια, είναι το μέρος που έχω ζήσει 27 χρόνια. 27. Το 1994, 27 χρόνια, 27, δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, έχω κάνει αρκετές έρευνες για τη Σαντορίνη και βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες δύο. Για να κάνω έτσι και να πω ότι δεν βγήκα για να λέω τι έκανε ο έπαρχος, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, ο δημοτικός σύμβουλος. Αλλά να βρω και κάποια πράγματα. Και πρέπει να σου πω, Μαρία, ότι έχω βρει πράγματα. Μπράβο. Που δεν τα ήξερα. Μπράβο. Πολύ χαίρομαι και θα μας τα πείτε και θα τα μάθω και εγώ επί την ευκαιρία. Από πρώτο χέρι. Ναι. Θα σου δώσω και το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο που μπήκε έρευνά μου. Εννοεί. Για το Σαντορινιό ντοματάκι, πράγματα που δεν τα ήξερε κανένας. Μπράβο. Δάσκαλα, εννοείται το. Ήταν η πτυχιακή μου εργασία αυτό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, αν είχατε όμως τη δυνατότητα να γυρίσετε το χρόνο πίσω. Θα επιλέγατε να ξανακάνετε αυτά που έχετε κάνει μέχρι τώρα και αν ναι, γιατί? Θα επέλεγα προφανώς να κάνω αυτά που έχω κάνει τώρα, μέχρι τώρα, αν και θα μπορούσα να πω ότι εγώ ήθελα να γίνω φιλόλογος και είχα όλα τα εχέγγυα να γίνω φιλόλογος. Απλά στα 14 άμπρου διάβασα Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι. Το σύννεφο με παντελόνια. Και αυτό δεν το έχω ακουστά καν. Είναι ένα εξαιρετικό ποίημα, το οποίο είναι και σκληρό και δυναμικό και οτιδήποτε θες να πεις. Και είπα ότι όχι, δεν θα κάτσω εγώ να διαβάζω και να αναλύω τα έργα άλλων, παρά το γεγονός ότι αν σου πω πόσα βιβλία έχω διαβάσει στη ζωή μου θα θεωρηθεί υπερφύαλο. Είπα ότι θέλω να σπουδάσω μια πρακτική επιστήμη. Την επιστήμη της γης, την τίμια επιστήμη της γης. Και εκεί σπούδασα λοιπόν. Αλλά κάποια στιγμή είδα ότι τα βιβλία ήταν η έλξη μου. Οπότε δεν θα έκανα τίποτα άλλο. Ίσως να ήμουν φιλόλογος και να έκανα δημοσιογραφία. Τώρα είμαι της σχολής ανώτατης πλέον, σχολής τεχνολόγων και οπόνων και κάνω πάλι δημοσιογραφία. Μπράβο. Η επιστήμη είναι μία. Μια και μιλάμε όμως για τη δημοσιογραφία και έχουμε πει και άλλα, ο ανταγωνισμός είναι, δάσκαλε, πρόκληση σε αυτή τη δουλειά? Δεν τον ένιωσα ποτέ. Δεν τον ένιωσα ποτέ. Εγώ ένιωθα, γιατί πολλοί έχουν να κάνουν με αυτό, με τη δημοσιογραφία. Πρώτα απ' όλα, σχολή δημοσιογραφίας στην Ελλάδα δεν υπήρχε. Μέχρι το 1994. Εγώ δημοσιογραφία σπούδασα, εντός εισαγωγικών το σπούδασα, διαβάζοντας Τζακ Λόντον, Βλάση Γαβριλίδη, Κώστα Βιδάλη, Νόρμαν Μέιλερ, Τρούμαν Καπότε και αυτός που αποτελεί, αν θέλεις, και το πρότυπό μου της βιωματικής δημοσιογραφίας, τον Χάντερ Θόμψον. Από αυτούς πήρα ό,τι είχα να πάρω. Δεν πιστεύω ότι θα έπαιρνα κάτι αν πήγαινα σε κάποιο ΙΕΚ δημοσιογραφίας. Ναι. Και δεν θέλω να πάω, γιατί ξέρω ότι αυτοί που διδάσκουν, τι θα μου πούνε, δημιουργική γραφή, την ξέρω. Σωστά. Να σας την πω κι εγώ. Να διδάξω κι εγώ δημιουργική γραφή, τι σημαίνει. Και έχω διδάξει μερικά παιδιά δημιουργική γραφή. Μπράβο. Μπράβο. Πόσα μαθαίνουμε λοιπόν. Και εκεί λέμε λοιπόν για βιβλία. Αν σας έλεγα να δώσετε έναν τίτλο σε βιβλίο για τη ζωή σας, ποιος θα ήταν? Ο πλάνητας βίος. Έχω περάσει, ξέρεις από πόσες, η ζωή μου ήταν μια ζωή περιπλάνησης. Γεννήθηκα από ένα παιχνίδι της τύχης στη Θεσσαλονίκη, στη Σταυρούπολη. Στο ΑΧΕΠΑ, αλλιώς δεν θα επιζούσα. Ναι. Γιατί γεννήθηκα 8 μηνύτες. Λοιπόν, και ζούσαμε, λόγω του παιχνιδιού της τύχης, στην οδό Ευκλήδη ψυχιατρίο. Ναι. Στην Στάση. Ναι. Λοιπόν, όταν ήμουν φοιτητής στη Θεσσαλονίκη, το πρώτο σπίτι που βρήκα ήταν πάλι στη Στάση Ευκλήδη ψυχιατρίο. Πλαστήρα 5. Μάλιστα. Όταν πήγα φαντάρος, υπηρέτησα το τελευταίο μέρος της θητείας μου στο στρατόπεδο Παύλου Μελά, πάλι Στάση Ευκλήδη ψυχιατρίο. Δηλαδή με κυνήγαγε το ψυχιατρίο. Το ψυχιατρίο με κυνήγαγε πάντα. Λοιπόν, εντάξει, άλλαξα πολλά σπίτια, έκανα πολλές μετακομίσεις στη ζωή μου. Εντάξει, σπούδασα, έγραφα σε έντυπα που βγάζαμε και στη σχολή, σε αυτό το φαντζίν έντυπο, την αντιπαράθεση, και δεν νομίζω ότι
θα έκανα κάτι διαφορετικό. Mm-hmm. Μάλλον να κατέληγα σε κάτι διαφορετικό πιο νωρίς. Mm-hmm. Γιατί πήγα στο Φαζίν Έντυπο, στο Ράδιο Ουτοπία και μετά ήρθα στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Και ήταν και ανάγκες επιβίωσης, διότι κατάγομαι και από πολύ φτωχή οικογένεια, οπότε έπρεπε να δουλεύω για να ζω. Ακριβώς, ακριβώς. Όταν λέτε μία είδηση, δάσκαλε, έχετε νιώσει ποτέ την ανάγκη να την πείτε για κάποιους συγκεκριμένους λόγους να μην μπορέσετε να τα καταφέρετε? Δηλαδή έχετε νιώσει άβολα κάποια στιγμή με κάποιο θέμα που θα έπρεπε να παρουσιάσετε? Κάποιες φορές ναι, αλλά πρόσεξε Μαρία. Και νομίζω ότι επειδή με έχεις παρακολουθήσει για 4 μήνες εδώ πέρα. Δίπλα μου εννοείται. Έτσι, 4 μήνες εδώ πέρα. Εγώ τις ειδήσεις δεν τις λέω έτσι απλά. Δεν τις διαβάζω. Mm-hmm. Τις ειδήσεις τις έχω διαβάσει από τις 6 το πρωί που ξυπνάω. Mm-hmm. Και μετά τις επεξεργάζομαι. Γι' αυτό σου είπα για τη διασταύρωση mm-hmm. των στοιχείων. Mm-hmm. Τις επεξεργάζομαι. Με έχεις δει ποτέ να διαβάζω από την οθόνη? Ελάχιστες φορές και κανέναν τίτλο. Mm-hmm. Δηλαδή την είδηση την έχεις και τη λες και την έχεις επεξεργαστεί μέσα στο μυαλό σου. Τώρα κάνεις την αρχισυνταξία που λέμε του εαυτού σου. Γιατί mm-hmm. δεν έχουμε αρχισυντάκτη εδώ πέρα. Οκ, mm-hmm. okay, mm-hmm. και αυτό είναι καλό. Είναι πολύ καλό το ότι δεν έχουμε αρχισυντάκτη να μας λέει πες αυτό, πες εκείνο, πες το άλλο κτλ. Οπότε έρχομαι εδώ και έχω την είδηση, όπως και κάτω στην τηλεόραση, έχω την είδηση, την έχω επεξεργαστεί, την έχω διασταυρώσει και από εκεί και πέρα, γι' αυτό βγαίνω και λέω χωρίς να έχω ένα χαρτί μπροστά μου, μια οθόνη μπροστά μου. Γιατί τις έχω ήδη τις ειδήσεις, έχω δουλέψει, δηλαδή δουλεύω 10 ώρες την ημέρα και αυτό ισχύει και για σένα. Παρά το γεγονός ότι έχεις δεδομένες υποχρεώσεις, πρέπει να βάλουμε τη λογοτεχνία στη ζωή μας. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω βάλει τη λογοτεχνία τουλάχιστον ένα-δύο ώρο την ημέρα, στη ζωή μου, γιατί δεν την έχω βάλει μόνο ως απόλαυση, που είναι μεγάλη απόλαυση, αλλά και ως τρόπο να λειτουργείς και να μαθαίνεις πράγματα και να συνομιλείς με κόσμο και ανθρώπους που έχουν ζήσει ίσως και αιώνες πριν. Διευρύνεται και το μυαλό και η σκέψη ίσως, δάσκαλε, και το διάβασμα. Μπορεί και ναι, έτσι. Μπορεί και όχι. Πάντως, ανακαλύπτω, ας πούμε, διαβάζω ξανά Norman Mailer, mm-hmm. διαβάζω ξανά Καραγκάτσι και mm-hmm. διαβάζω και τα παραμύθια της Σινεραϊδένιας, τα οποία τα έχω τελειώσει. Ναι, πολύ ωραία, ακριβώς. Ξέρεις, γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι πρέπει να διαβάζεις μόνο ποιοτικά. Να ήξερες πόσα αστυνομικά μυθιστορήματα έχω διαβάσει εγώ στη ζωή μου. Θα πάθαινες πλάκα. Μια χαρά, πολύ χαίρομαι. Και ξέρεις γιατί, να σου πω κάτι έτσι, και θέλω να το μοιραστώ μαζί σου, η ιστορία μου με τα βιβλία μου να ξεκυρίσει από πολύ νωρίς. Εγώ πρώτα απ' όλα έμαθα λόγω της αδερφής μου γράμματα πριν πάω στο σχολείο. Ναι. 9 χρονών διάβασα το πώς δενόταν το τσάλι του Οστρόφσκι και το τρίσο ματοφύλλα και στο Δουμά. Αλλά στη Θεσσαλονίκη, και διάβαζα πάντα κάθε μέρα, στη Θεσσαλονίκη δεν είχα λεφτά. Βρήκα 3 κόλπα, το είπα μάλιστα όταν παρουσίαζα. Ένας εκ των παρουσιαστών, του Ξενοφόντα του Φίτρου το βιβλίο, εδώ στο Μπελόνιο, ήταν εκπρόσωπος των εκδόσεων Μπελ. Και του είπα, ξέρεις, εγώ σας έχω κλέψει. Τι είχα βρει? Είχα βρει ένα περίπτερο απέναντι από το Καραβάν Σαράι, το παλιό δημαρχείο της Θεσσαλονίκης, το οποίο πήγαινε σε 3 βιβλία. Βίπερ, Μπέλ και τα λοιπά, και έπαιρνα σε ένα πίσω. Εξοικονομούσα και κάποια λεφτά δουλεύοντας, έπαιρνα άλλο. Μετά με την τότε κοπέλα μου, σύντροφό μου, αυτή είχε γεννηθεί στη Γερμανία και από Έλληνες γονείς πόντιους, όταν ήθελα στην Ελλάδα ήθελα να βελτιώσει τα γερμανικά της και να μπορεί να διδάξει κιόλας. Και πηγαίναμε στο Ινστιτούτο Γκέτε. Είδα μια μέρα ότι στο Ινστιτούτο Γκέτε είχε μια βιβλιοθήκη και διάβαζα κάτι μέσα και πήγα στην κοπέλα που ήταν εκεί πέρα και της λέω, συγγνώμη, μπορώ να καθίσω στη βιβλιοθήκη? Μου λέει, είστε μέλος? Λέω, όχι. Μου λέει, μπορείτε να γίνετε, δώστε μου την ταυτότητά σας και μπορείτε να δανείζεστε και βιβλία. Μάλιστα.
Εκεί το πήρε και το σήκωσε. Ξεκούρισε να φύγετε. Πήγαινα, όχι μόνο αυτό, αλλά αφού έμαθα ότι δανειζόμουν βιβλία από εκεί, γι' αυτό έχω γύρω στα 1200-1300 βιβλία μόνο στο σπίτι μου, επειδή χάριζα και επειδή δανειζόμουν και επειδή δεν δούλευα, ενώ πλησιάζω στον αριθμό 10.000. Λοιπόν, μετά είδα τη ΧΑΜ, τη Χριστιανική Αδελφότητα Νέων Θεσσαλονίκης. Είδα ότι είχε βιβλιοθήκη, δίνω την ταυτότητά μου, το ήξερα πια. Το μάθατε. Και έπαιρνα. Καλά, στο Γκέτε διάβασα όλο το Γκέτε. Όλο το Γκέτε και όλο το Μπρέχτ εκεί πέρα. Πήγα στη ΧΑΜ, έπαιρνα και από εκεί βιβλία. Μετά πήγα στο Γαλλικό Ινστιτούτο, έπαιρνα και από εκεί βιβλία. Και είχα, αυτό είναι μια αξιοσημείωτη κατάσταση, αν και δεν θυμάμαι αν το όνομά του είναι αυτό, αλλά θυμάμαι τον τίτλο του Παλαιοβιβλιοπωλείου που είχε δίπλα στη Ροτόντα στη Θεσσαλονίκη. Λεγότανε Κορομιλάς και Θυγατέρες. Το οποίο βιβλιοπωλείο δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή πεταμένα τα βιβλία κάτω κτλ. Ο τύπος μου έκανε καλές τιμές, χωρίς να λέμε κουβέντες πολλές. Καλησπέρα κτλ. Έψαχνα 2-3 ώρες τα βιβλία, έπαιρνε 1-2 βιβλία, μου λέει γεια σα, ένα κατοστάρικο, 2 κατοστάρικα και τελείωνε η ιστορία. Αλλά αυτό που, για αυτό το αφηγούμε αυτά τα πράγματα, όχι για έπαρση προσωπική. Να πω στα παιδιά ότι το βιβλίο δεν είναι σχολείο για να διαβάσεις το βιβλίο του σχολείου. Κάτσε 10 λεπτά, μισή ώρα, διάβασε μικρό ήρωα ας πούμε, που εγώ μεγάλωσα το μικρό. Απλά να διαβάσουν τα παιδιά. Να διαβάζεις για να μπαίνει το μυαλό σου στη λογική του βιβλίου. Άλλη ερώτηση. Λοιπόν, είπαμε για τα βιβλία, πάμε για τη μουσική. Για τη μουσική λοιπόν δάσκαλια, που δεν θα ξεχάσω τους 4 μήνες εκεί, για την επιλογή που έβαζα εγώ στα τραγούδια, που σας έβλεπα και δυσανασχετούσατε, κάποια όμως βάζαμε και ήταν και πολύ ωραία και σας άρεσαν και σε εσάς. Ποιο τραγούδι θα χαρακτήριζε εσάς, κύριε Δημήτρη? Ποιο τραγούδι θα χαρακτήριζε εμένα? Ναι. Ακούτε μουσική βασικά, ακούτε. Κοίταξε. Παράξενη μουσική για μένα, για μένα. Ακούω ας πούμε το Καστανδίδα πολύ συχνά. Και μάλιστα όταν ήμουν στο νοσοκομείο για 10 μέρες, ερχόντουσαν οι νοσοκόμες, οι οποίες ερχόντουσαν κάθε μία ώρα και άκουγα συνέχεια το Καστανδίδα. Ναι. Και έδινα με ορό στο χέρι και μου λέγανε, βρε Δημήτρη μου, όλα καλά, βάλε και κανένα Παντελίδη, τον οποίο εγώ δεν τον ήξερα. Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στις μουσικές μου επιλογές, δεν θα έλεγα ότι έχω συγκεκριμένες μουσικές επιλογές. Mm-hmm. Έχω ό,τι μου αρέσει, δηλαδή ακούω και Μαρία Κάλλας και Παβαρότη και τον Γκόραν Μπρέκοβιτς και τον Μητροπάνο, ας πούμε το τραγούδι που ας το πούμε θα με χαρακτήριζε, γιατί το χόρευα για πολλά χρόνια, μόνο μία μέρα, γιατί δεν χορεύω, μόνο μία μέρα. Μία μέρα χορέψατε? Όχι, μόνο μία μέρα το χρόνο, στα γενέθλιά μου 10 Ιουλίου, που έβαζα τη Ρόζα. Τη Ρόζα, τώρα θα σας το έλεγα. Τη Ρόζα. Εκεί, αυτό, νομίζω δεν ξέρω αν με χαρακτηρίζει. Και ένα άλλο τραγούδι που χαρακτηρίζει έναν αείμνηστο πλέον φίλο μου, τον Παναγιώτη, πάλι του Μητροπάνου, που έχει έναν σπουδαίο στίχο. Τα μάτια σου έκλεισες και μ' άφησες απέσκο. Άλλη μια νύχτα θα τη βγάλω στη βροχή. Ναι, πολύ ωραία. Του άρεσε πολύ του Παναγιώτη και άρχισε να μου αρέσει και εμένα. Μάλιστα. Λοιπόν, βασικά δεν ξέρω. Είχα πει ότι έκανα πολύ προσπάθεια, δάσκαλια, πολύ μεγάλη προσπάθεια για να βγάλω αυτές τις ερωτήσεις που τώρα σας κάνω. Και ο λόγος ήταν ότι μια και ξεκίνησα μαζί σας. Γι' αυτό αργιόμουν να υποκύψω στη συνεχή σου πίεση. Εντάξει, σήμερα ελπίζω να την κόψουν τη συνέντευξη, να μην. Όχι, βέβαια, είναι μια πάρα πολύ όμορφη συνέντευξη. Δεν ξέρω αν έχετε να μας προσθέσετε κάτι άλλο από την προσωπική σας ζωή. Τι να πρωτοποιείτε? Άστο με την προσωπική μου ζωή. Η προσωπική μου ζωή, σου είπα στην αρχή, ότι ήταν ο πλάνιστας βίος. Δηλαδή ότι ήμουν περιπλανόμενος και όσο και να φαίνεται περίεργο, τα περισσότερα χρόνια της ζωής μου τα έχω περάσει στη Σαντορίνη. Mm-hmm. Δηλαδή Θεσσαλονίκη, Ποδογορά Γορτινίας, Πουρναριά Γορτινίας, Αθήνα, ξανά Θεσσαλονίκη. Και μετά από κάποια στιγμή, επειδή δεν άντεχα την Αθήνα, να σου πω μια ιστορία έτσι που θα σε ενδιέφερε ενδεχομένως. Γιατί έφυγα από την Αθήνα.
το γιατί έφυγα από τη Θεσσαλονίκη είναι μια άλλη ιστορία. Okay. Γιατί έφυγα από την Αθήνα. Στην Αθήνα δούλευα. Και κάποια στιγμή ο φίλος μου, ο Σωτήρης ο Λιμπερόπουλος, ελπίζω να ζει ακόμα, με στέλνει στην οδό Ακαδημίας, σε ένα μαγαζί, να πάω να πάρω μια οθόνη που με προτζέκτορα θα προέβαλε τους αγώνες και διάφορα τέτοια πράγματα. Παίρνω την οθόνη, τη φορτώνω με στον ώμο, είναι τεράστιο, μια μπουμούτσα τεράστια εκεί πέρα, και ξαφνικά πιάνει βροχή. Και έχει το μικρό μπαλκονάκι που πηγαίνω εγώ από κάτω για να ξεφύγω από τη βροχή. Και ξαφνικά βλέπω όλο τον κόσμο να έρχεται κατά πάνω μου. Δηλαδή ένιωσα ότι βρισκόμουν κάτω από επίθεση. Και είπα, εδώ δεν μπορώ να μείνω εγώ. Γι' αυτό βρέθηκα στη Σαντορίνη, έμεινα εδώ πέρα και σκοπεύω να μείνω κιόλας εδώ. Ναι, βέβαια, εννοείται. Παρότι κατάγομαι από ένα μικρό χωριό της Γορτινίας, την Πουρνταριά Γορτινίας, υποδογορά Γορτινίας, εκεί μπαίνει και η μάνα μου. Εμείς εδώ σας θέλουμε, προς το παρόν. Καλά, προς το παρόν και προς το μέλλον θα δούμε. Καλά, εδώ να είμαστε. Mm. Έχετε αντιμετωπίσει δυσκολίες είτε στο ραδιόφωνο είτε στην τηλεόραση? Πολλές. Και ποια μάλλον περισσότερες πού, στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση? Στην τηλεόραση λίγο ως πολύ, επειδή μπορεί να στο διαβεβαιώσει και ο οικονολήπτης μας αυτό, επειδή δεν πολύ ήθελα. Γι' αυτό δεν έχω και πολλές φωτογραφίες μου, ούτε στο Facebook, ούτε στην τηλεόραση. Ναι. Δηλαδή στην τηλεόραση την έβλεπα ως ένα ενδιαφέρον, μεν, παρέργο δε. Το ραδιόφωνο το βλέπω λίγο πιο άμεσο, αλλά αυτό που με συναρπάζει είναι ο γραπτός τύπος. Δηλαδή να κάθομαι να γράφω να κάτι, να έχω την ώρα και τη διάθεση να μπορώ να γράψω κάτι. Και να το γράψω με τους κανόνες που ξέρω. Γι' αυτό ήταν ιδιαίτερη χαρά μου, Μαρία, που βρήκαν ένα κειμενό μου, μια έρευνά μου για τη Σαντορίνη, για το τοματάκι της Σαντορίνης, και το έβαλαν σε βιβλίο και μου ζήτησαν και δεύτερο. Και την επόμενη χρονιά θα μπει και τρίτο βιβλίο. Yeah. Και πολλοί μου έχουν ζητήσει κάποια κείμενα που έγραφα στην εφημερίδα Κοινή Γνώμη να τα βγάλουν σε βιβλίο και λέω, αφήστε, δεν είμαι για να βγάζω βιβλία τώρα, εντάξει, μαθαίνω ακόμα. Ναι. Να μαθαίνουμε. Να μαθαίνουμε. Έμαθα πολλά από σας, δάσκαλε, το ξέρετε. Αφήστε τα δάσκαλε. Μα δεν γίνεται, μου έχει μείνει πια τόσα χρόνια, είναι δύσκολο. Έμαθα πολλά. Mm. Έμαθα πολλά από σας. Με έχετε στηρίξει άπειρες φορές, έχετε σταθεί δίπλα μου. Κλείνοντας, λέγοντας διάφορα τέτοια πράγματα, με κάνει να νιώθω άσχημα. Όχι, άλλη μόνο, ποτέ. Εντάξει. Όταν έβγαινα λοιπόν στο μικρόφωνο, που εντάξει, το πρωινό ήταν ένα δύσκολο κομμάτι, το ξέρετε, το γνωρίζετε, για μένα τουλάχιστον. Mm-hmm. Έλεγα λοιπόν πάντα ότι δεν είμαι δημοσιογράφος και δεν θα γίνω δημοσιογράφος, γιατί δεν το θέλω. Πλέον είσαι. Okay. Ναι, όχι με την έννοια... Να πω, ας πούμε, όχι με την έννοια της δημοσιογραφίας, γιατί... Ποια είναι η έννοια της δημοσιογραφίας, για να καταλάβω δηλαδή, του να είσαι γραμμένος σε κάποια ένωση, όχι, εντάξει, όχι. Εγώ είμαι γραμμένος σε κάποια ένωση, είμαι ασφαλισμένος σε μια δημοσιογραφική ένωση, είναι, τι να το κάνουμε. Μερικές φορές, δάσκαλε, ο κόσμος της δημοσιογραφίας άντε πάλι είναι, με τα δάσκαλε. Είναι ένα επικίνδυνο κομμάτι, δεν θα έλεγα. Είναι. Αυτό ακριβώς. Είναι. Όταν είσαι σε κάποιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σου επιβάλλει μια γραμμή. Ναι, ναι. Όταν είσαι σε κάποιο ραδιοτηλεοπτικό μέσο που σου λέει πάρε κορίτσι μου το μικρόφωνο ή την κάμερα και κάνε ό,τι θέλεις και εμείς θα δούμε μετά τι έχεις κάνει, είναι αλλιώς. Και εδώ στην επαρχία πρέπει να πω, γιατί η Σαντορίνη, παρά το γεγονός ότι είναι κοσμοπολιτικό νησί, παραμένει επαρχία. Έχουμε αυτή την ευχέρεια λόγου. Εμένα μου έχουν γίνει κάποιες προτάσεις από την Αθήνα. Δεν πάω, γιατί λέω θα έρχεται ο αρχισυντάκτης και θα μου λέει όχι, αυτό δεν θα το πειράξεις ή τον άλλο δεν θα το πειράξεις ή δεν θα πεις αυτό ή δεν θα πεις εκείνο. Εμένα μου αρέσει που δουλεύω εδώ πέρα. Μ' αρέσει που δουλεύω γιατί έχω αυτή την ελευθερία που θέλω να έχω. Και όσο αντέξω. Και όσο με αντέξουν. Όχι, όχι. Και αν μας αντέξει το κοινό θα φανεί στο χειροκρότημα.
Δάσκαλε, κλείνοντας, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ άλλη μια φορά. Πάλι αυτό το αφήσουμε. Αυτό είναι μια προσωπική μας ιστορία και μια ιστορία που το ένιωσα και ως χρέος προς το σταθμό που σε έφερε εδώ πέρα και προς εσένα που είδα ότι ήθελες να ακούσεις κάποια πράγματα. Ελπίζω να μην ήταν βαριά τα πράγματα που άκουγες από μένα. Έτσι, για να ρυθμίσουμε κάποια πράγματα και χαίρομαι που έχεις αποκτήσει και μια στάθμη φωνής η οποία είναι σωστή κατ' εμέ και μια ευελιξία στα θέματα που παρακολουθώ κάποιες εκπομπές σου και ότι αγγίζεις ένα μεγάλο κομμάτι του κόσμου με τα θέματα τα οποία έχουν κοινωνικό χαρακτήρα, κοινωνική υφή και πράγματα που δεν τα ξέρουν. Ακριβώς. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και με τη σειρά μας μέσα από την εκπομπή αυτή, Ευζήν, να δώσουμε και κοινωνικά μηνύματα. Μα αυτό είναι το βασικό. Μας. Όλοι μας δίνουμε κοινωνικά μηνύματα, ακόμα και αν έχουμε μια είδηση. Ναι, ναι, σίγουρα. Το πώς θα τη διατυπώσουμε είναι και ένα κοινωνικό μήνυμα. Δυστυχώς, σε εμάς τους, ας πούμε, πιο μπρούτους δημοσιογράφους, οι κακές ειδήσεις είναι ειδήσεις. Ναι. Οι καλές δεν είναι. Εσύ ασχολείσαι με τις καλές ειδήσεις και με το να καλείς ανθρώπους που θα σου δώσουν μια ευχάριστη ακρόαση από τον κόσμο και θα δώσουν και μερικές συμβουλές. Δηλαδή, ψυχολόγους, την κλινική ιατρό μας, την διαιτολόγο μας, η οποία έμαθα κιόλας ότι κάνει μεταπτυχιακό στην ιατρική σχολή. Όλα αυτά συνθέτουν ένα τηλεοπτικό ή ραδιοτηλεοπτικό μέσο που προσφέρει στον κόσμο. Τι να του λέω εγώ ότι είχαμε 7.000 κρούσματα κορονοϊού χτες και να του μαυρίζω την ψυχή. Του τι μαυρίζω την ψυχή. Σωστά. Έχω την ώρα που θα του μαυρίσω την ψυχή. Έρχεται η ώρα που λέει πώς θα τα καταφέρω. Γι' αυτό έρχεστε κι εσείς που λέτε ωραία, για πάμε εγώ που είχες, ναι. Για πάμε Μαργαρίτα να δούμε τι κάνουμε για τα ζωάκια μας, γιατί και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, με τη Μαργαρίτα τη Βάλβη, ας πούμε, ναι, τη φέρνεις για τα ζωάκια. Εγώ έχω ένα δέσποτο ζωάκι, το οποίο τώρα είναι άψογο μέσα στο σπίτι. Το δεν φεύγει από το σπίτι. Δεν φεύγει από το σπίτι. Με τίποτα. Δηλαδή, και αν φύγει για λίγο, με το που θα με δει, γυρνάει πίσω. Αυτά είναι ζητήματα που ψηφίδες, ψήγματα, που κάνουν τη ζωή μας ομορφότερη. Όσο μπορεί να γίνει. Έτσι ακριβώς. Να σας ευχαριστήσω άλλη μια φορά για αυτή τη συνέντευξη. Που μετά και μην με πιέσεις ξανά. Δεν ξέρω, θα δούμε στο μέλλον. Τι με μια συνέντευξη μόνο θα μείνουμε, δεν γίνεται. Καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πραγματικά. Καλή συνέχεια εύχομαι. Να είστε γερός και δυνατός, να είστε δίπλα μας, να μας συμβουλεύετε, να μας δώνετε τις γνώσεις σας. Και εμείς να σας αγαπάμε. Καλά. Το να μ' αγαπάτε το κρατάω. Τα υπόλοιπα για τις γνώσεις και τα λοιπά τα αφήνω παραπέρα. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ και εγώ, Μαρία. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, φίλες και φίλοι μου, ακούσαμε τον κύριο Δημήτρη Πράσο. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Δημήτρης Πράσος, δάσκαλο όπως τον αποκαλώ εγώ, σε μια τελείως διαφορετική συνέντευξη. Θα τα πούμε την επόμενη φορά. Να είστε όλοι και όλες καλά. Καλό σας απόγευμα.